Οι κούρσει, όπω λένε τον τελευταίο ένα χρόνο έχουν καταγράψει μείωση που ξεπερνάει το 80%. Από τα δρομολόγια, κάθε 20 λεπτό και μισάωρο που έκαναν, σήμερα μόλι και μεταβία, μετά από 12 ώρε βάρδια κάνουν 2, τρία ή στην καλύτερη περίπτωση 4 δρομολόγια. Οι ιδιοκτήτε ταξί, σε απελπισμένο τόνο εξηγούν ότι οι συνθήκε πιά για του ίδιου και τι οικογένειε του έχουν μετατραπεί σε έναν ατέλειο το εφιάλτη. Πριν την πανδημία ανατάσσα 25-30 λεπτά εκτελούσαμε και μία διαδρομή. 35 λεπτά εκτελούσα μια διαδρομή. Ε, υγρενόταν το πουκάμισό μας από το να καθόμαστε συνέχεια στο αυτοκίνητο. Τώρα είμαστε συνέχεια έξω από την πιάτσα και απολαμβάνουμε τη μιζέρια μας. Σε αυτή την κατάσταση έχουμε φτάσει. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε ακόμα και τα αυτοκίνητα. Τα έξοδα δυστυχώς είναι τα ίδια όπως πριν κορονοϊού εποχή. Ακόμη και στι κλήσει που γίνονται προ τα ραδιοταξί, τα νούμερα σοκάρουν. Μέσα στο εξάωρο τη βάρδια για του τηλεφωνητέ προ-πανδημία, οι κλήσει αριθμητικά μπορεί να έφταναν από τι 600 μέχρι και τι 800. Όταν σήμερα, μέσα στο εξάωρο, αν καταγραφούν 30 με 50 κλήσει, θεωρείται μια καλή απόδοση. Τόσο πολλή πτώση υπάρχει και στην κλήση ραδιοδικτύου. Όταν εγώ σε μηνιαία βάση θέλω 500 ευρώ μόνο για τα παγιά μου, και εγώ κάνω ίσπραξη 300 με 400 ευρώ μπαίνω μέσα όχι να ζήσω την οικογένειά μου φτάνω στο σημείο να αφήνω τι εγκρεμότητες προς το κράτος πίσω για να μπορέσω να ζήσω την οικογένειά μου. Περισσότεροι από 50 ιδιοκτήτε ταξί στο Ηράκλειο τον τελευταίο ένα χρόνο ακινητοποίησαν τα οχήματά του και πιασαν μεροκάματα στα χωράφια. Από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα ένα ε, γύρω στα 50 με 70 αυτοκίνητα έχουν κλειδώσει, τα έχουν κλειδώσει και έχουν γίνει εργάτες γης. Πηγαίνουν στο μάζεμα της ελιάς και τώρα αυτή τη στιγμή στο κλάδο της ελιάς για να πάρουν ένα μεροκάματο, να καλύψουν τα έξοδα, τα πάγια, τα μηνιαία σύν να μπορέσουν να ζήσουν τα σπίτια τους. Ε, φωνάζουμε, κραυγή αγωνίας βγάζουμε έχουμε γίνει γραφικοί στο ότι δεν μπορούμε πλέον να επιβιώσουμε. Μένουν στις πιάτσες με τις ώρες. Από κούρσα σε κούρσα μπορεί να χρειαστεί αναμονή τριών, τεσσάρων, ακόμη και πέντε ώρων, ενώ και σε σημεία που άλλοτε έμοιαζαν ιδανικά ως προς το πλήθος των ενδιαφερομένων που ήθελαν να μετακινηθούν, όπως για παράδειγμα το αεροδρόμιο Ιρακλείου, μοιάζουν περισσότερο με την εικόνα που είχαν στο παρελθόν οι χειρότερες δυνατές βάρδιες που κάποιο θα μπορούσε να κάνει. ένα αυτοκίνητο που πάει στο αεροδρόμιο κάθεται κάθε και περιμένει 5 με 8 ώρες για να εκτελέσει μια διαδρομή και αυτή η διαδρομή δεν υπερβαίνει τα 8-9 ευρώ άντε 10 φανταστείτε τι κατάσταση επικρατεί όταν υπάρχουν 4 με 5 πτήσεις ημιρεσίως. Τη στήριξη τη πολιτεία ζήτησαν οι ιδιοκτήτε ταξί που τόνισαν ότι για να καλύψουν τα έξοδα του αυτοκινήτου του και να μπορέσουν να βιοπορήσουν τι οικογένειέ του, εδώ και ένα χρόνο δεν μπορούν να πληρώσουν οτιδήποτε άλλο. Συμπληρώνοντα ότι αν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να μην έχουν πεινάσει, αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στι οικογένειε, καθώ δεν είναι λίγοι, όπω τόνισε ο Γενικό Γραμματέα Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου, οι συνάδελφοι που σε μεγάλο μέρο στηρίζονται, όπω τόνισε, ακόμη και στι συντάξει των γονέων του. Εάν δεν είχαμε δικού μα ανθρώπου να μα στηρίζουν οικονομικά τους συνταξιού γονεί γονείς μας, πιστέψτε με, θα είμαστε σε άλλες διαστάσεις τώρα.